Ομίλου Ανθρωπιστών Κύπρου, τον κύριο Μάριο Ιερονίμου, μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, θέμα που εγείρουν. Έχουν απευθυνθεί στο Γενικό Ελεγχτή και θέτουν θέμα διασπάθησης δημοσίου χρήματος από τη μεταφορά του Αγίου Φωτός. Καλή σας μέρα, κύριε Ιερονίμου. Χαίρετε. Πείτε μας πρώτα πώς προέκυψε φέτος να ρωτήσετε, να ενημερωθείτε για το τι κοστίζει η μεταφορά του Αγίου Φωτός στη χώρα μας αεροπορικώς. Την προηγούμενη εβδομάδα διαβάσαμε δημοσίευματα για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Κύπρο. Τώρα τα δημοσίευματα δεν αναφέραν τόσο πλήρωσαν τα έξοδα όπως γίνονταν τις προηγούμενες χρονιές. Ναι. Επειδή υποψιαζόμαστε ότι τα πλήρωσε ο φορολογούμενος, ζήτησαν από το Γενικό Ελεγχτή να κοιτάξει κατά πόσο υπήρξε σπατάλη δημοσίου χρήματος για τη μεταφορά ή και για τις συνολές τελετές. Γιατί πιστεύουμε πως το κράτος πρέπει να είναι ουδέτερο θρησκευτικά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία της συνείδησης, η θρησκευτική ελευθερία και η ισότητα όλων των κατοίκων. Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Ιερονίμου, γνωρίζετε ποιος πλήρωνε, ήταν η Εκκλησία, αυτό είναι που διαφοροποιείτε φέτος, που δεν δόθησαν λεπτομέρειες. Παλιότερα, από ό,τι ξέρω, δεν υπήρχε πτήση από τα Ιεροσόλυμα από το Ισραήλ στην Κύπρο. Αυτό έγινε πριν από καμιά δεκαετία, δεκαπενταριά χρόνια και ξεκίνησε να το φέρνει αρχή δημοκρατικό αεροπλάνο, αν θυμάμαι, όπου ξεκίνησαν και υπήρξαν αντιδράσεις και μετά το φέρνει κάποιος ιδιώτης ή με κάποια χορηγία ή για την Εκκλησία. Τώρα δεν. Τα δημοσίευματα δεν υπήρχε αναφορά ποιος πλήρωσε. Ναι. Αντιλαμβάνομαι αυτό που θέτεται, κύριε Ιερονίμου, είναι να κάνει ο διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους. Αυτό που θίγεται, αντιλαμβάνομαι τώρα, με αυτή την ενέργεια να αποταθείτε στο Γενικό Ελεγχτή για αυτό το θέμα. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, γιατί ανησυχούμε για τη συνεχιζόμενη απώλεια της κοσμικότητας από το Κυπριακό κράτος. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα της μεταφοράς του Αγίου Φωτός, που είναι ένα πεδίο που δείχνει την προνομιακή μεταχείριση της Εκκλησίας από το κράτος. Δηλαδή, γίνεται σε πάρα πολλούς τομείς της κοινωνίας. Στα σχολεία μας. Κύριε Ιερονίμου, δώστε μας κάποια παραδείγματα. Αντί να εξασκούν οι μαθητές την κριτική σκέψη. Τα σώματα ασφαλείας της Κύπρου, κάθε σώμα αποκτά ένα προστάτη άγιο. Τα πάρκα μας ξυλώνονται για να χτιστούν καθεδρικοί. Τα διατηρητικά κατεδαφίζονται για να χτιστούν καθεδρικοί. Οι αρχαιολογικοί χώροι γίνονται ξενοδοχεία με την ανοχή των εποπτικών αρχών. Ακόμη και στο θέμα της πανδημίας, η Εκκλησία έχει προνομιακή μεταχείριση, θέλοντας εγκύτερο τη δημόσια υγεία εδώ και ένα χρόνο. Ωστόσο, το κράτος πρέπει να είναι θρησκευτικά ουδέτερο για να εξασφαλιστεί η ελευθερία και η ισότητα όλων των κατοίκων. Ναι. Επίσης, θέλω να σχολιάσω και ένα πράγμα. Θέλω να πω ότι η κοσμικότητα, δηλαδή αυτό που λέμε να υπάρχει απόσταση μεταξύ κράτους και Εκκλησίας, δεν είναι εναντίον της θρησκείας. Η κοσμικότητα είναι εναντίον του να υπάρχει προνομιακή μεταχείριση από το κράτος σε μια εκκλησία. Δεν είμαστε εναντίον της θρησκείας, ούτε εναντίον των πιστών φυσικά. Ναι. Κατανοητό, κύριε Ιερονίμου. Και πείτε μας, είχατε κάποια ανταπόκριση από την ελεγκτική υπηρεσία σε αυτήν την επιστολή? Όχι, δεν περιμέναμε κιόλα, γιατί μόλις χτες του στείλαμε την επιστολή. Ναι. Θα περιμένουμε λίγο για απάντηση. Επικοινωνήσαμε πάντως εμείς με την ελεγκτική υπηρεσία, κύριε Ιερονίμου, και μας είπε ότι πρόκειται για ιδιωτική πτήση. Συνεπώς δεν εμπίπτει στους ελέγχους της ελεγκτικής υπηρεσίας αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω πού μπορείτε να αποταθείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η πτήση μπορεί να είναι ιδιωτική, αλλά ποιος την έχει πληρώσει. Ρωτήσαμε και το Υπουργείο Παιδείας, στείλαμε μια επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, αν εμπλέκονται, αλλά δεν πήραμε απάντηση ακόμη. Μάλιστα. Άρα αναμένεται και από το Υπουργείο Παιδείας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιερονίμου. Καλή συνέχεια να έχετε.